Είναι τεράστια η ηθική και πολιτική ευθύνη του θέματος που συζητάμε. Βέβαια, πραγματικά έμεινα έκπληκτη από τον κύριο Κατσικόπουλο, ο οποίος επιβεβαίωσε με τον καλύτερο τρόπο τις φήμες που από την πρώτη στιγμή κυκλοφορούσαν για το πώς κάποιοι μη εκλεγμένοι ευρέθηκαν εμπλεκόμενοι. Και είναι φυσιολογικό για εκείνους, παράδοξο για μένα, όταν δίνεται η δυνατότητα σε κάποιον να εξαγοράζει και μάλιστα παραβιάζοντας τους κανόνες της ηθικής, της δεοντολογίας και της κάλπης, καρικλίτσες και οφίκια. Όμως, μέσα στον προσχηματικό δημοκρατικό τρόπο που λειτουργήσε η παράταξη την οποία υπηρέτησα βλακωδώς, είχαμε μία λογική λουδοβίκια και όποιος τολμούσε να είναι ενάντια στις προηγημένες αποφάσεις, αυτόματα στοχοποιείται από την καμαρίλα. Ευτυχώς που δεν είμαι πια εκεί. Από την άλλη, ακούω με σεβασμό τον Δήμαρχο Πατρέων να παίρνει την πολιτική ευθύνη, αλλά φαίνεται η λέξη συγγνώμη έχει διαγραφεί από το λεξιλόγιο του. Μια μεγάλη συγγνώμη στην πόλη. Μια μεγάλη συγγνώμη για αυτά που σήμερα βιώνουμε. Όταν εκθέαζε τον εκλεκτό, ο οποίος, σας θυμίζω κύριοι συνάδελφοι, χωρίς ένα ευρώ από τον πατρινό, θα έκανε πολιτισμό και εκδηλώσεις. Όταν ο ίδιος καλός κύριος, και μάλιστα τότε ένας άλλος εκλεκτός παρακυμόμενος του Δημάρχου, έγραψε στα παλαιότερα των υποδημάτων του μία παρέμβασή μου για τα θέματα του πολιτισμού, ο ίδιος αυτός μη αιρετός συνόδευσε τον Δήμαρχο της πόλης, τον κύριο Γερουλάνο. Είχε άποψη για τα πάντα. Όλα τα σφάζω, όλα τα μαγειρώνω, κύριος Καθάς. Άρα λοιπόν, η προσωπική ευθύνη, όταν δεν συνοδεύεται από συγγνώμη, κατά την άποψή μου, είναι κενή περιεχομένου. Επιπλέον, είναι προφανώς αναφέρεται το δικαίωμα του κάθε δημάρχου να επιλέγει τους συνεργάτες του και να κανονίζει τη σκαγκέρα. Όμως η πόλη, η Πάτρα, οι πολίτες υπέδειξαν στον κύριο Δημαρά με ποιους θέλουν να πορευθεί. Τα πέταξε όλα στα σκουπίδια, τιμή του και καμάρι του. Από την άλλη όμως, ο κύριος Δημαράς, κατά την άποψή μου, είναι ηφηγένεια σήμερα. Γιατί σηκώνει στις πλάτες του, σαν πρόβατο στη σφαγή, μια μεγάλη πολιτική ευθύνη που δεν το αναλογεί προσωπικά, κύριε συνάδελφοι, και να μην το ξεχνάμε. Γιατί καμαρίλα έχει ονοματεπώνυμο. Ο πολιτικός χώρος που είναι πίσω του έχει ονοματεπώνυμο. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που κάποιοι σιωπηλοί τα βλέπουν αυτά και δεν αντιδρούν, κάποιοι που σε αυτό το τραπέζι πετάγανε νερά και τραβάγανε μικρόφωνα χρόνια πριν, και τώρα σιωπηλά και απαθώς παρακολουθούν το δράμα της πόλης, έχουν όλα ονοματεπώνυμο. Κατά την άποψή μου, ο χρόνος είναι μικρός. 1,5 χρόνος είναι αρκετός για να δούμε τα χάλια της πόλης. Επιπλέον, τα προβλήματα μαζεύονται σαν γενοστιβάδα. Τα 2 χρόνια είναι πολλά. Εγώ τελειώντας θέλω να πω 2 πράγματα. Μην ξεχνάτε, έχουμε και ένα άλλο χώρο, να μην το πω, θα ήθελα πολύ, θα το πω, σε εισαγωγικά, μαγαζί που δεν μας ενημερώνει. Και λέγεται ΑΔΕΠ. Δεν έχουμε ιδέα, κύριοι συνάδελφοι, τι γίνεται εκεί. Άλλος χώρος μη εκλεκτών και μη αιρετών. Ποτέ κανένας απολογισμός συμβάσεις χιλιάδων και εκατομμυρίων ευρώ. Εγώ λοιπόν θα ευχηθώ στον κύριο Δημαρά να ξυπνήσει, γιατί και τώρα δεν είναι αργά και η πόλη απλά δεν μπορεί να περιμένει. Σας ευχαριστώ.